Καλώ τον Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Καλή εβδομάδα. Ναι. Γεια σου, Ρετάσο. Λοιπόν. Έτσι δημιουργείται χάος. Λοιπόν, έχουμε μία πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτό έχει δίκιο. Γιατί συζητάμε για τον Ολυμπιακό, αλλά και είναι Ολυμπιακό το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκό έδειξε χθε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Εσύ πριν από τέτοιο δεν λέγαμε για τον Παναθηναϊκό πιο πριν ότι είναι σε κρίση. Δεν ήταν σε. Ποτέ δεν το πες. Δεν το είπε, όχι. Ωραία, τι λες. Ωραία, πήγαινε καλά. Είναι, ναι. Πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη νίκη, διότι ο Παναθηναϊκός πήγε με την πλάτη στον τοίχο να παίξει το μάτς. Ήξερε ότι μόνο η νίκη του κάνει για να παραμείνει ζωντανός στην μάχη του αθλήματος. Είναι μεγάλη νίκη, διότι πήγε κόντρα σε όλα και στη ροή του αγώνα. Τα λέγαμε και πριν το μάτς αυτά. Δεν τα λέγαμε. Όχι, πριν το μάτς δεν ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί. Όχι, λέω, δεν λέγαμε ότι το μάτς είναι, είναι τελικό εν είδη τελικού. Ναι, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να λέει ότι πρέπει να πάμε να παίξουμε. Μπήκε και έδειξε ψυχή, έδειξε δυνατότητες και το πήρε το μάτς. Τι λες. Το δεύτερο είναι ότι. Ανέδραψε αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και εκεί όπου όλοι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, έκανε μια ανατροπή και εύκολη ανατροπή. Ναι. Το τρίτο είναι ότι την νίκη την πήρε κόντρα σε μια αισχρή διαιτησία αιμετική. Γιατί ιδέα, λέει. Του Γερμανού διαιτή, ο οποίος έχει χαρίσει δύο φορές κόκκινη κάρτα στον Ναβάρο. Μία στο 19 όταν με τις τάπες βρίσκει τον αστράγαλο του, του Ρούμπεν, είναι ο ορισμός της κόκκινης, και μία δεύτερη όταν κόβει με το χέρι την μπάσα του Τσέριν. Το βλέπει και ότι είναι χέρι, πάει να το δώσει, αλλά επειδή φαντάζομαι σκέφτεται ότι ο Ναβάρο έχει ήδη μία κίτρινη, την πρώτη που του είχε δείξει, την αφήνει την μπάλα και εξελίσσεται και ο Ελκαμπή. Στο δεύτερο έχει δίκιο. Στο πρώτο όμως διαφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, okay, μπορεί γιατί, να διαφωνήσω, αλλά έχουμε άλλη άποψη. Θα σου πω για τον εξής λόγο. Δεν κατεβάζει τις τάπες για να του κοτράρει το σουτ. Δεν με απασχολεί, πάει okay, στον αστράγαλο κατευθείαν. Ωραία. Δεν είναι. Τώρα αυτές οι... Εντάξει, προχωράμε. Τόσα... Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Έχουμε δει τόσα μακαρίσματα τέτοια να τιμωρούνται με κόκκινη κάρτα. Και για μένα την εποχή του Βάρινε και πέναλτι του Παλάσιος. Δεν βλέπω κανένα κάρμο να πηγαίνει για καμιά μπάλα. Βλέπω τον κάρμο να προτάσει το γόνατο και να εμποδίσει τον παλέσο να το περάσει. Okay. Έτσι. Οπότε έχουμε τρεις αποφάσεις που αν ήταν άλλο το σκορ, σήμερα θα έδινα βάρος. Γιατί να μην το πω τώρα από πάνω 20 κέρδισε. Και το τρίτο είναι φυσικά... Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει να κερδίσει την έδρα του αιωνίου αντιπάλου όταν ο άλλος έχει γενέθλια. Δηλαδή θα είναι μια δίκτυα... εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Τους χαλάσει τη γιορτή. Από αυτή την έννοια το λέω. Το 2000, τώρα από εκεί και πέρα οι αιτίες της νίκης είναι απλές. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρο στο πλάνο που είχε. Ο Παναθηναϊκός πήγε μόνο για την νίκη. Και αυτό το είχε περάσει ο Τερίμ και το ήξεραν οι παίκτες όλη την εβδομάδα. Ναι. Αν δείτε τις δηλώσεις όλων των παικτών και του Ιωάννιδη και του Μπερνάρ μετά το μάτσο το έλεγαν ότι δεν είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους και φάνηκε και από τον τρόπο που μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Ναι, μεν δεν είχε φάσεις. Αν εξαιρέσουμε ένα κοντινό πλασέ του Ιωαννίδη που απέκτησε ο Κάρμο σε πάσα του Παλάσσιου, αλλά φαινόταν ότι αυτός είχε την κατοχή, αυτός προσπαθούσε στο πρώτο ημίχρονο. Κόντρα στο ρίο του αγώνα δέχτηκε ένα γκολ από ένα καταπληκτικό σου του Ποντένσε, που νομίζω ότι σε αυτό το γκολ δεν μπορεί να πείσει ότι κάποιος θέλει. Αυτό που ακούω για τον Κότσιρα, ότι δεν του έκλεισε το δεξί πόδι, το λένε αυτοί που δεν ξέρουν τις κινήσεις του Ποντένσε. Γιατί αν το έκλεισε το δεξί πόδι... Το λένε αυτοί που λένε πολύ μπάσκετ, όχι... Μπράβο. Γιατί αν έκλεισε το δεξί πόδι του Ποντένσε ο Κότσιρα... Τι να του κλείσει το δεξί πόδι, τι είναι. Θα τον έπαιρνε παριστερά. Όχι, το μόνο πράγμα με τον Κότσιρα και τον Ποντένσε είναι δεν μπορεί να τον παίξει πολύ κοντά γιατί ο Ποντένσε κόβει απότομα. Ναι ρε παιδί, και το αφήνει αποστάσεις. Μπράβο, γι' αυτό και την ώρα δεν μπορούσε, γιατί μπορούσε να το περάσει από αριστερά. Ναι, ναι. Γενικά το ακριβώς, πήγε πολύ καλά, δεν μπορεί να το παίξει πολύ κοντά. Το γκολ αυτό είναι κλάση Ποντένσε, τέλος, τελεία. Δεν λες κάτι άλλο. Φοβερό γκολ. Λοιπόν, και εκεί που ο Παναθηναϊκός όμως παρόλα αυτά, γεμάτο καρεσκάκι, συνέχισε να κάνει το παιχνίδι του και βρήκε ένα γκολ στο το 1-1 που είναι από την πάσα του Μλαντένοβιτς και μια τρομερή κίνηση του Ιωαννίδη και του Μπερνάρ, του Μπακασέτα. Και στο δεύτερο ημίχρονο μετά χάνει τη μοναδική ευκαιρία στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, που είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα, αλλά μία, του Ναβάρο. Ναι. Μπράβο. Και στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε μία κυριαρχία του Παναθηναϊκού, μπαίνει από τα πρώτα λεπτά με στόχο μόνο τη νίκη, μπαίνει ένα γκολ στο 48 που είναι βγαλμένο το PlayStation. Ναι. Όσες φορές και να το δεις πραγματικά είναι από τα ωραιότερα γκολ που έχω δει του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια, με την κατάληξη να το βάζει στο τέλος ο Ιωαννίδης, αφού πρώτα η μπάλα έχει αλλάξει 6 παίκτες και έχουν γίνει 10 πάσες. Ναι, ναι. Και μετά μπαίνει ένα τρίτο γκολ, το οποίο είναι αυτό που λέμε, αυτό που έκανε αυτή τη βδομάδα ο Τερίμ στις προπονήσεις. Τι έκανε ο Τερίμ στις προπονήσεις αυτή τη βδομάδα. Τους έκανε πολύ build-up. Το πώς θα σπάνε το pressing του αντιπάλου. Πώς είναι αυτό το γκολ. Λοντίγκι, Ναράο. Αράο, Ρούμπεν σπάει το pressing. Ρούμπεν στο Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς βλέπει στο χώρο του Μπακασέτα στο κέντρο. Ο Μπακασέτα στην δεξιά στον Κότσιρα.
εξέδρα του Κότσιρα, ο Μπερνάρ στον Ιαννίδη και τον γκολ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή την εβδομάδα ασχολήθηκε με δύο πράγματα ο Τερίμ. Το ένα είναι το build-up, το πώς πάει το πρέσβη του αντιπάλου, με τον τρόπο που προσφέρει ο αντιπάλος. Και το δεύτερο είναι με τα αμυντικά στημένα. Και νομίζω ότι στα αμυντικά στημένα είδαμε βελτίωση σχέση με άλλα παιχνίδια, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάποια φάση παρότι έχει κορμιά. Και σε κάποια στιγμή από τον πάγκο λέτε που κάνουν το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι ποιος έκανε το ρεπορτάζ του πάγκου, ότι του λέει του Ιωαννίδη παίχτους στα όρια του offside. Ναι, εντάξει. Επειδή ανεβαίνουν ψηλά. Και πραγματικά. Αν πάμε για τους παίκτες, νομίζω ότι ήταν σε τρομερή μέρα χθες αυτή η τριάδα. Μπερνάρ Ιωαννίδης. Εγώ θα βάλω και τον Μπακασέτα μέσα, έτσι, διότι είναι και η Ψταγκόλ μέσα. Ναι, και είναι. Έχει τρελάνει τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, δεν ξέρω που παίζει κανένας, δεν ξέρω. Άμα τους ρωτήσεις αυτούς, πες ένας Ολυμπιακός χτες που έπαιζε ο Μπακασέτα, δεν ξέρω να σου πει κανένας, είμαι βέβαιος στη μερικές που δεν έπαιζε. Θυμήσου ότι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου έχει πάλι ένα σου, το οποίο δεν το πιάνει καλά, το πιάνει τζούφιο και πάει out, από καλή θέση στην περιοχή. Αυτή η τριάδα πραγματικά δημιούργησε τρομερά προβλήματα στον Ολυμπιακό. Ο Μπερνάρ εντάξει κάνει τρομερά πράγματα, αυτό που είπε ο Ιωαννίδης εχθές νομίζω απεικονίζει και όλη την εικόνα των αποδυτηρίων. Δηλαδή ότι αν μπορώ να πάω στο ροδόνι με τον κρατήσω να μείνει εδώ γιατί τέτοιο παίκτη δεν έχω ξαναδεί. Αυτά είπε ο Ιωαννίδης στις τηλεόρασεις και πραγματικά αυτό που κάνει ο Μπερνάρ στο τρίτο γκολ δεν μπορεί να το κάνουν πολύ. Και στο πρώτο δηλαδή, το πέταγμα που κάνει ανάμεσα σε πλάγι ο Μπάκη. Ναι ρε παιδί, αλλά στο τρίτο γκολ η σκέψη που έχει αντί οι 9 στους 10 θα σουτάραν από εκεί. Να δει τον Ιωαννίδη για να του δώσει την πάσα. Εντάξει είναι υψηλής κλάσης παίκτης. Και για μένα ένας παίκτης που πήγε πολύ καλά χθες και ο Παλάσιος πήγε καλά, δηλαδή σχετικά ήταν καλός, είναι ο Ρούμπεν, ο οποίος είναι βαρόμετρο για την άμυνα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι καλά ο Ρούμπεν, πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καλά ο Ρούμπεν, δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Τόσο απλά. Πάντως κάνει καλή εμφάνιση ο Ακαϊντίν. Ο Ακαϊντίν, να σας πω, τον βόλεψε το μάτς ειδικά στο δεύτερο μήκρο με τους έντρες του Ολυμπιακού. Τον βόλεψε πάρα πολύ. Για όποιο λόγο κάνει καλή εμφάνιση. Αλλά νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο ότι δίπλα του υπήρχε αυτή η τρομερή προσωπικότητα που λέγεται Αράο. Ένας τρομερός παίκτης που νομίζω ότι είναι καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Το οποίο το παιδί θέλει στον αμυντικό χαφ και παίζει στόπερ και δεν βλέπεις καμία διαφορά πια. Δηλαδή μπερδεύεις ποια είναι η θέση του. Είναι τόσο καλός ο στόπερ που πραγματικά μπερδεύεις ποια είναι η θέση του. Εντάξει, δίπλα του Ακαϊντίν σχετικά με αυτό που περιμέναμε σίγουρα ήταν πολύ καλό. Η καλύτερη εμφάνισή του ήταν. Εντάξει, τώρα, με την πάρα στα πόδια δεν έκανε τρέλες, γι' αυτό και δεν έκανε λάθη. Και για μένα ήταν καλός και ο Μλαντένοβιτς χθες. Δηλαδή εγώ αυτό ο Μλαντένοβιτς φοβήθηκα ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν απέξει που αμυντικά στάθηκε μια χαρά και άμα δείτε και στα γκολ, ειδικά στη φάση αυτή που βγαίνει από την πάσα που το έχει χάσει τηλεόραση, είναι την πάσα που δίνει στον Ιωαννίδη. Γενικά μπήκε ο Παναθηναϊκός διαβασμένος όπως έπρεπε. Το δίπλωσε πάρα πολύ ο Τερίμ αυτό το παιχνίδι και νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε σαν συμπέρασμα σήμερα ότι τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, στα ντέρμπι τον Τερίμ δεν πρέπει να τον φοβάσει. Τον Τερίμ πρέπει να τον φοβάσει. Τι να διαβάσει όμως, Τάσο, ότι εμφανίστηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός με 4-4-2 αυτό, και το Φραν Ναβάρο. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν ένα δώρο. Ακριβώς, δεν είναι θέμα διαβάσματο. Τι να διαβάζει, ότι παίζει έτσι. Διαβάζοντας είναι το pressing που κάνει ο Ολυμπιακός. Ότι παίζει καλό pressing, ναι. Όποιος παίζει με τον Ολυμπιακό κάνει σε γενικές γραμμές τα ίδια πράγματα. Το θέμα με τον Τερίμ είναι ότι τους έδωσε δύο μέρες ρεπό, πήρε αυτό το ρίσκο, να μην μπατσακωθούν όλοι μεταξύ τους μετά τον αγώνα με τον Όφη που ο Παναθηναϊκός είχε πετάξει ένα μάτς δικό του. Να μην αρχίσουν τα φταίω εγώ, φταίς εσύ. Πάτε να αλλάξετε. Γυρίστε εδώ πέρα να ετοιμάσουμε το επόμενο μάτς. Τον Τερίμ για το πώς κάνεις πρωταθλητισμό. Δεν μπορεί να του μιλήσει κανένας στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα, εγώ απόλυτο σεβασμό στον Γιωβάνοβιτς, έναν άνθρωπο δουλευταρά, με δουλειά, με πράγματα με τον Γιωβάνοβιτς. Για το λέω γιατί πάντα ελοχεύει. Εννοώ ότι, ρε παιδί μου, προπονητικά, ας πούμε, αν υπήρχε μια. Σαν βιογραφικό εννοώ. Εννοώ και σαν γύρος, σαν ό,τι θέλεις. Σαν βιογραφικό. Δηλαδή, σαν βιογραφικό, αλλά και σαν γύρος και σαν όλα. Δηλαδή, ο ένας, ο Τερίμ, είναι Τούρκος. Σε πολλούς δεν αρέσει ότι είναι Τούρκος. Είναι μια φίρμα ευρωπαϊκή ο Τερίμ, ρε παιδιά. Αυτό είναι λάθος να μην αρέσει. Κατάλαβες. Ναι, όμως υπάρχει αυτό. Τι να κάνουμε. Τώρα κάνεις μια ιστορία η οποία είναι η εσωστρέφεια του κόσμου. Την κάνω γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί συμβαίνει. Γιατί στο λέω Τάσο. Γιατί αυτό το πράγμα εμφανίζεται. Όχι, δεν είναι συζήτημα ισοστρέφειας. Είναι ότι κάθε φορά που δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, φταίει ο Τερίμ και όποιος τον έφερε στη θέση του Γιωβάνοβιτς. Αυτό λοιπόν, αν λοιπόν δεν το πει τη μέρα που κερδίζει ο Τερίμ, δεν θα οδηγεί ποτέ αυτό. Καταλάβετε, παιδιά, ότι ο Τερίμ είναι η δύναμη, είναι όπλο του Παναθηναϊκού. Τα ακούμε με προσοχή. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν, κατά την άποψή του,
Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν είπα αυτό. Πώς θα το λέω να τσακωθεί, για πώς θα το πέσω. Μα δεν είπα αυτό, δεν πάει σαν είσαι ένα πολύ καλό λεφταρά. Αλλά ο άλλος είναι φίρμα. Την ημέρα χαράς του κόσμου του Παναθηναϊκού. Την εσωστρέφει πάνω να βάλεις στον κόσμο. Να, εγώ δεν πάει να βάλεις. Δεν κάνω καμία ρε. Επίσης τον ξέρω. Περίμενε εσύ. Υπάρχει. Περίμενε εσύ. Θα απλά για τον Τερίμ. Ναι. Θα απλά για τον Τερίμ. Ότι εγώ το παράπονο με τον Τερίμ, ό,τι θες μπορεί να το πεις, είναι ότι τα παιχνίδια τα μικρομεσαία δεν τα προσέχει όπως τα ντέρμπι. Θες να τους συζητήσουμε αύριο. Να τους συζητήσουμε αύριο. Αν τα προσέχει όπως τα ντέρμπι. Μα δεν γίνεται αυτό. Περιμένετε ρε παιδιά. Λοιπόν. Θες να το πείσεις τους μαύρους γιατί έχει πάει μία. Περιμένετε, Γκους Φράμπα. Έχει ενδιαφέρον να συζητήσεις γιατί πάει μαύρο. Αύριο, δεν εδώ θα μας. Κρατάω λοιπόν τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Έτσι, βεβαίως. Έτσι, έτσι. Και το μήνυμα του Παναθηναϊκού είναι πάει το πρωτάθλημα.